Είναι αρκετά δύσκολο και θα ήθελα να με συγχωρέσετε για κάτι επί της αρχής. Ακριβώς επειδή λέμε πολλές φορές ότι στην πολιτική δεν χωράνε συναισθηματισμοί και πως πρέπει να είμαστε και λίγο πραγματιστές και κοινικοί στην εποχή που ζούμε και διανύουμε, αλλά επειδή δεν πρόκειται να αφηγηθώ κάποια γεγονότα που μου τα αφηγήθηκε κάποιος ή τα διάβασα κάπου είτε δεν στην τηλεόραση, αλλά είχα την τύχη να τα ζήσω σε έναν πάρα πολύ έντονο βαθμό, όπως και πολλοί από τους παλιότερους συντρόφους, είτε βρίσκονται εδώ είτε όχι. Είναι λοιπόν κάπως δύσκολο όταν το σκεφτόμουν να με συγχωρέσετε αν ξεφύγω σε κάποια σημεία και υπερισχύσει λίγο το συναισθηματικό του έναντι του πολιτικού. Νομίζω καταλαβαίνετε τους λόγους. Τελικά συνειδητοποίησα ότι αυτές οι συζητήσεις του παρελθόντος, και τονίζω αυτό από την αρχή, να το έχουμε όλοι και όλο στο μυαλό μας, η ουσία αυτής της συζήτησης περιέχει κάποιες ενέδρες. Κάποιες ενέδρες που είναι πολύ εύκολο να πέσουμε μέσα. Δεν κάνουμε αυτή τη συζήτηση και αυτή την κουβέντα για να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα το οποίο λέει ότι τότε ήμασταν πιο αριστεροί από ό,τι είναι τώρα. Ή τότε οι παλιότεροι, να το πω σχηματικά, είναι πιο αριστεροί από τους νεότερους. Καμία σχέση. Η κουβέντα που κάνουμε αυτή είναι το κατά πόσο μπορούμε να προσφέρουμε και να δούμε τα χρήσιμα συμπεράσματα που μας προσέφερε, αλλά και πώς μπορούμε να τελειώσουμε στους κοινωνικούς μας χώρους που επαναφέρουμε καθημερινά. Προσπαθώντας λίγο να φέρω τις μνήμες μου σε εκείνη την εποχή, η εποχή του R16 αναμφισβήτητα ήταν χάραξη με τον πιο όμορφο και ανεξίτηλο τρόπο στις μνήμες όλων μας. Την περίοδο εκείνη, γιατί επί της ουσίας, και θα το εξηγήσω και αργότερα, ήταν η χρονιά που γίναμε και καταλάβαμε μάλλον το τι σημαίνει να είσαι αριστερός και το τι σημαίνει να παρεμβαίνεις στον κοινωνικό σου χώρο, όποια και να είναι τα ωφέλη αυτά. Και πρωτίστως βέβαια στη σκέψη, αλλά και στη δράση, το πώς κινούμαστε. Ξεκινώντας λοιπόν αυτό το ταξίδι και ανοίγοντας τον πάρα πολύ μεγάλο φάκελο του άρθρου 16, είναι πάρα πολύ χρήσιμο επί της αρχής να πω ότι τότε στην κυβέρνηση της χώρας βρισκόταν η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία, μια τελείως νέα δημοκρατία από αυτή που ζήσαμε τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, με τελείως διαφορετική πολιτική ατζέντα, αλλά και τελείως διαφορετικό συλλεκτικό δυναμικό. Να επισημάνω ότι πολύ βασικό της χαρακτηριστικό ήταν μια αυτοπεποίθηση που ενέπνεε και μας έκανε και τρομερή εντύπωση. Μια αυτοπεποίθηση που είχε να κάνει πρωτίστως με την ισχυρή της θέληση να προσχωρήσει σε μια σειρά νεοφιλελεύθερων μεταρρυθμίσεων, αλλά όχι μόνο για την παιδεία, αν θυμάστε ή αν το έχετε διαβάσει, νόμος του 2005 για την αξιολόγηση ή ΔΕΔΟΤΑΠ και μια κατεύθυνση της διαδικασίας Μπολόνια, αλλά και σε διάφορα ζητήματα όπως αυτά της κατάργησης του οκταώρου, το ασφαλιστικό και των ιδιωτικοποιήσεων. Να σημειώσω επίσης ότι παρόλες τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων που γινόταν κατά κάποιο τρόπο, όπως των αφιερατών και των λιμενεργανατών, δεν κατάφεραν να ρίξουν ή να δημιουργήσουν ένα μεγάλο κλίμα στην κυβέρνηση, απλά της έδωσε ένα μικρό στίγμα. Η Νέα Δημοκρατία αμέσως μετά εκείνη την περίοδο έβαλε στο στόχαστρο την παιδεία με μεγάλη αποφασιστικότητα. Σύντομα όμως θα καταλάβουν ότι αυτή η επιλογή θα μετατρεπόταν και στο μεγαλύτερό της εφιάλτη. Σε έναν εφιάλτη που ξύπνησε σε εισαγωγικά από τα παλιά. Και θα εξηγήσω τι σημαίνει. Το λέω αυτό γιατί υπήρχαν δύο πάρα πολύ κρίσιμα σημεία εκείνη την περίοδο που είχε να αναμετρηθεί η Νέα Δημοκρατία και οφείλω να τα επισημάνω. Το πρώτο είναι ένα στοίχημα που είχε βάλει και έπρεπε να το κερδίσει, αλλά δεν τη κάναμε τη χάρη. Το στοίχημα λοιπόν αυτό έλεγε αν θα καταφέρει να εναρμονίσει με κάποιο τρόπο την ελληνική εκπαίδευση με το νεοφιλελεύθερο μοντέλο που ήσχε στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ήδη είχε καθυστερήσει. Να ανοίξει δηλαδή το δρόμο στην κυκλοφορία της ιδιωτικής εκπαίδευσης, αλλά πρωτίστως να πειθαρχήσει ιδεολογικά όλα τα τμήματα της κοινωνίας, ιδιαίτερα της νέας γενιάς. Το δεύτερο σημείο είναι ο εφιάλτης που ξύπνησε η Νέα Δημοκρατία. Οι αποτυχημένες μεταρρυθμίσεις του νόμου Κοντογιανόπουλου του 1991, αλλά και του νόμου Αρσένη του 1998, νόμοι που και αυτοί γράφτηκαν με τη σειρά τους στην ιστορία εξαιτίας των μαζικών κινηματικών καταλήψεων και διαδηλώσεων. Έτσι λοιπόν στείνεται επί της ουσίας η κακέρα της σύγκρουσης. Μια σύγκρουση που έδειχνε και όριζε επί της αρχής την πολιτική του αντιπάλου, που επέλεξε να κάνει το λάθος και να βάλει στην ατζέντα την αναθεώρηση του συντάγματος και πιο συγκεκριμένα την αναθεώρηση του άρθρου 16, με τον τότε νόμο πλαίσιο να προβλέπει τα εξής συγκεκριμένα πράγματα. Και θα σας θυμίσουν πάρα πολλά, γιατί τα ζούμε και τώρα κατά κάποιο τρόπο την προηγούμενη εποχή. Την διαίρεση του πτυχίου σε δύο κύκλους, όριο φοίτησης, την κατάργηση των δράσεων γραμμάτων, την εισαγωγή των πιστωτικών μονάδων. Οι σχολές θα αποκτούσαν μάνατζερ προς επιβολή διδάκτορων, χορηγών και διδάκτρων και την κατάργηση του ασύλου. Βασικός στόχος όλης αυτής της πολιτικής ήταν η εισβολή των μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων στα δημόσια πανεπιστήμια και η επιβολή διδάκτρων. Περνάμε στον πρώτο γύρο κινητοποιήσεων, όπου μπροστά σε αυτή την πρωτοφανή πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, για τα τότε δεδομένα, ήδη οι δυνάμεις της αντίστασης από τα κάτω άρχισαν να ανασυντάσσονται. Ήταν περίπου, από όσο θυμάμαι, μέσα του Δεκεμβρίου του 2006, όταν συγκροτήθηκε η πανελλαδική πρωτοβουλία ενάντια στην αναθεώρηση του άρθρου 16 από πανεπιστημιακούς, φοιτητές, στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης και συνδικαλιστές, με σκοπό την ευαισθητοποίηση ολόκληρης της κοινωνίας στο θέμα της διατήρησης του δημοσίου χαρακτήρα της εκπαίδευσης. Θα τολμήσω να πω σε αυτό το σημείο
και είχε ανοίξει και μια πάρα πολύ μεγάλη κόντρα με μεγάλα κομμάτια του κινήματος τότε, ότι η μεγάλη αποφασιστικότητα των ριζοσπαστικών κομματιών που εκφράζονταν από την ΠΟΣΔΕΠ, με πρωτοπόρους τότε συντρόφους από το κόμμα, το Συνασπισμό, παίξαν καθοριστικό ρόλο για τη μετέπειτα πορεία και συνέχεια του πανεκπαιδευτικού κινήματος. Με την υποσημείωση ότι οι δυνάμεις του ΚΚΕ τότε έπαιρναν αποστάσεις από τα μαζικά πλαίσια για τις διαδηλώσεις και καταψήφιζαν τις κινηματικές διαδικασίες. Πιο συγκεκριμένα, ίσως να μην είχαμε, θα τολμήσω να πω, ένα τόσο μαζικό και δυναμικό κίνημα εκείνη την περίοδο, εάν οι ίδιοι καθηγητές δεν έβγαιναν με τέτοια ορμή μπροστά στις κινητοποιήσεις. Αυτό με τη σειρά του, όπως είπε και πριν, ήταν ένα σημείο αντιπαράθεσης μέσα στους φοιτητικούς συλλόγους. Συνεχίζοντας λοιπόν στην πρώτη περίοδο των κινητοποιήσεων ενάντια στο νόμο πλαίσιο, ένα πράγμα που συμφωνούσαμε με τους αντιπάλους μας και είχαμε ανακοινώσει με αναφοράς ήταν πως κανένας, μα κανένας δεν μπορούσε να προβλέψει ότι σε λίγους μήνες από εκείνη τη στιγμή θα έβγαινε στην επιφάνεια το πιο μαζικό φοιτητικό κίνημα που ομοιότι η κοινωνία είχε πάρα πολλά χρόνια να δει και θα την συγκλώνιζε ολοκληρωτικά. Οι φοιτητικοί σύλλογοι διέπονταν από μια χαλαρή συγκεκριμένη καθημερινότητα, σπάνιες γενικές συνελεύσεις, χωρίς ιδιαίτερη μαζικότητα, με την αδρανοποίηση να πλανιέται πάνω από όλα τα ιδρύματα. Επειδή όμως το αστάθμητο, όπως έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, δεν κάνει διακρίσεις στην εκάστοτε συγκυρία, η βίαιη πολιτικοποίηση και μαζικοποίηση των διαδικασιών δεν άργησε να έρθει. Θυμάμαι χαρακτηριστικά την ιδιαίτερη κινητικότητα και εγρήγορηση που μας είχε περιβάλει όλους εκείνη την περίοδο. Μια κατάσταση που άφηνε πολλά περιθώρια για το μέλλον. Συζητήσεις, απορίες, συμφωνίες και διαφωνίες και μέσα και έξω από την εκπαιδευτική κοινότητα συγκροτούσαν έναν γενικό αναβρασμό και ξεσηκωμά από τα κάτω. Οι πρώτες καταλήψεις λοιπόν στην Ελλάδα το Μάιο του 2016 είναι γεγονός. Οι συνελεύσεις που αριθμούσαν τεράστια ποσά φοιτητών, συμμετοχής πάνω από 1.000 άτομα, ήταν και ο προάγγελος για όσα πρόκειται να ακολουθήσουν. Αξιοσημείωτο ότι είναι το γεγονός πως οι γενικές συνελεύσεις είχαν μεγάλη διάρκεια και συμμετοχή, γιατί τότε υποθετούταν ένας μεγάλος αριθμός φοιτητών που βρισκόταν και εκτός των παρατάξεων. Τα πρώτα πανελλαδικά συλλαλητήρια κατέγραφαν περίπου 15 με 20.000 διαδηλωτές, προκαλώντας φόβο και αμηχανία όλων όσων υποστήριζαν είτε με άμεσο είτε με έμεσο τρόπο το νόμο πλαίσιο. Άρα λοιπόν νομίζω ότι είναι χρήσιμο να κάνουμε και μια συνοπτική περιγραφή των πολιτικών δυνάμεων και πώς κινούταν στο Πανεπιστήμιο εκείνη η συγκυρία. Είδα προφανώς παρέμεινε πιστή και πιστός υπηρέτης στις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας, φοβισμένη βέβαια πάντοτε και ανήμπορη να σταματήσει με οποιοδήποτε τρόπο τον ελληνικό ποτάμι των καταλήψεων και διαδηλώσεων, διακήρυξε επί της αρχής το πολιτικό σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας και προσπαθούσε να μετατοπίσει την ατζέντα με μια αφήγηση που επικαλούταν το χάσιμο των μαθημάτων και του εξαμήνου, την έκρωση του πανεπιστημίου, τις οικονομικές ανάγκες των φοιτητών που πληρώναν για να σπουδάζουν αλλά δεν μπορούσαν να σπουδάσουν λόγω κατάληψης και τις φορές και τις ζημιές που προκαλούσαν οι καταληψίες μέσα στις σχολές. Η πάσψη αμηχανία προσπαθούσε να διαχωρίσει τη θέση της από τις συντονιστικά καταλήψεων με διάφορους τρόπους, κατεβαίνοντας σε ξεχωριστά πλαίσια, αλλά δεν κατάφερε να συμπληρώνει τον κόσμο της, ο οποίος σε μεγάλο βαθμό ακολουθούσε την γραμμή των συντονιστικών καταλήψεων. Έχοντας βέβαια και το Πασόκο που ήταν συστρατευμένος από νωρίς με την πολιτική της Δημοκρατίας. Τα ΕΑΚ αποτελούσαν αντικειμενικά τη μεγαλύτερη δύναμη μέσα στο κίνημα και υποχρεούμε να πω ότι το κίνημα αντιμετώπιζε και διάφορα προβλήματα ως προς τον χαρακτήρα και την φυσιογνωμία του εξαιτίας μιας συγκεκριμένης πολιτικής που ακολουθούσαν τα ΕΑΚ. Η γραφειοκρατική τους αντίληψη, το συνεχές άγχος έτσι ώστε να φαίνονται ηγεμονικοί μέσα στο κίνημα, αλλά και η ανικανότητά τους να έχουν μια μαζική και προσανατολισμένη πολιτική σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας και τους συμμάχους, καθιστούσε το κίνημα, όπως οι καθηγητές παραδείγματος χάρη, προβληματικός προς τα δημοκρατικά του χαρακτηριστικά. Η ΚΝΕ, πιστή στην ιστορία της και στο παρελθόν της, από την αρχή του κινήματος στάχθηκε με όλες τις δυνάμεις απέναντι στο κίνημα, με μεγάλη καχυποψία, παίρνοντας τα εύσημα όλων των συντηρητικών παρατάξεων. Πρότεινε, από όσο θυμάμαι, διαφορετικά πολιτικά πλαίσια, ορίζοντας με γραμμή, κάτω από την γραμμή μάλλον, συγγνώμη, των εναλλακτικών μορφών πάλης, αλλά δεν διευκρίνιζε ποτέ ποιες είναι αυτές οι εναλλακτικές μορφές πάλης. Βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι στις περισσότερες αφηγήσεις ΚΝΕ βρίσκονταν σε αρμονία με αυτές τις αφηγήσεις ΔΑΠ. Ότι δηλαδή οι καταλήψεις δεν πρόκειται να κρατήσουν πάνω από 2 εβδομάδες. Άρα λοιπόν, μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση, και εδώ είναι το πιο όμορφο σημείο της συζήτησης, με τα δικά τους χαρακτηριστικά, διάφορες μικρότερες δυνάμεις προσπαθούσαν να κάνουν. Να δώσουν τα δικά τους χαρακτηριστικά και αντίληψη για το κίνημα. Το δίκτυο αυτών των ριζοσπαστικών αριστερών σχημάτων έκανε μια. Που δεν είχε πάρα πολύ κόσμο, έκανε δυναμικά την εμφάνισή του και ως ενθουσιασμένη τότε, δεύτερο έντος εγώ στο δίκτυο, προσπαθούσαμε να βάλουμε με όλες μας τις δυνάμεις τη δική μας αντίληψη για το κίνημα. Μια αντίληψη που χαρακτηρίζονταν πρωτίστως από τη σωστή δημοκρατία μέσα στο κίνημα, αλλά και τις δομές του και κυρίως με το ευρύτερο μέτωπο που υπήρχε μια ανάγκη να δημιουργηθεί πάνω στο πολύ συγκεκριμένο διακύβευμα της εποχής. Δεν ήταν λίγες οι φορές που συγκρουστήκαμε με τις δυνάμεις του αριστερισμού που διέπονταν από τη στενόμια αλληλογική πως το κίνημα είναι πρωτίστως των φοιτητών, που έρχονταν δηλαδή σε ευθεία αντιπαράθεση
και αντίθεση με τη δική μας αντίληψη, που έλεγε πως το κίνημα πρέπει να ανοιχθεί στην κοινωνία, ειδικότερα με τους εργαζομένους, δομώντας με αυτόν τον τρόπο ένα μαζικό πανεκπαιδευτικό κίνημα. Σε καμία των περιπτώσεων δεν θα μπορούσα να μην αναφέρω όμως τη μεγαλύτερη δύναμη του κινήματος, που δεν ήταν καμία άλλη από τους ανέντεκτους φοιτητές. Και αυτό ήταν το πιο συγκλονιστικό της όλης της υπόθεσης. Το κομμάτι των ανέντεκτων φοιτητών, η συμμετοχή μάλλον των ανέντεκτων φοιτητών, έβαζε τρομερά εμπόδια στην αφήγηση των αντιπάλων, όπου προσπαθούσαν να πάρουν τις γενικές συνελεύσεις και να πολιτικοποιήσουν την κατάσταση με επιχειρήματα τύπου ότι μόνο οι αριστεροί και αναρχικοί κάνουν τις καταλήψεις και εμποδίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία. Ο πρώτος κύκλος εν ολίγης των κινητοποιήσεων κλείνει με την απεργία διαρκείας της ΠΟΣΔΕΠ, αφήνοντας πίσω του έναν εξαιρετικό Μάη-Ιούνιο με πάνω από 400 σχολές να βρίσκονται υποκατάληψη. Και για να καταλάβετε το μέγεθος των καταλήψεων αυτών, το ΠΑΜΑΚ, ως γνωστό κάστρο της ΔΑΠ, τελούσε και αυτό υποκατάληψη. Η Υπουργός Παιδείας τότε, η Μαριέτα Γιαννάκου, αναγκάζεται να αποσύρει την κατάθεση προς ψήφιση του νόμου πλαισίου, πράγμα που αποτέλεσε και την πρώτη περήφανη νίκη του κινήματος, μετατρέποντάς την σε κόκκινο πανί για το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας, χάνοντας βέβαια και την αξιοπιστία της. Η δεύτερη όμως και πιο σημαντική νίκη ήταν ότι καταφέραμε να επανεργοποιήσουμε τους φοιτητικούς συλλόγους, με μια έντονη πολιτικοποίηση που παρήγαγαν σε διάρκεια, αλλά και ως προς τις διεκδικήσεις που έβαζαν για το μέλλον, δίνοντας παράλληλα και ένα μάθημα ζωής πως μόνο οι συλλογικοί αγώνες μπορούν να είναι νικηφόροι αλλά και αποτελεσματικοί. Η κυβέρνηση από μεριά της καλούσε σε διάλογο στους φοιτητές. Έναν διάλογο που το νιώσαμε στο πετσί μας όταν για πρώτη φορά βιώσαμε μια πρωτοφανή αγριότητα της κρατικής καταστολής και της αστυνομικής βίας σε βάρος φοιτητών. Αρκετές συλλήψεις και προσαγωγές σημειώθηκαν και αυτός ο περίφημος διάλογος πήρε τα χαρακτηριστικά που ταυτίζονταν άμεσα με την καταστολή και τη βία, με την εντολή του Βίρου Ναπολίδωρα, που ήταν τότε υπουργός δημόσιας τάξης. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης προφανώς από τότε προσέφεραν τις καλύτερες υπηρεσίες στην πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, προσπαθώντας με νύχια και με δόντια να τομοκρατήσει τον κόσμο. Περνάμε στο δεύτερο γύρο κινητοποιήσεων, όπου επί της αρχής η νέα ακαδημαϊκή χρονιά την σημάδεψε ο συγκλονιστικός αγώνας των δασκάλων, προχωρώντας σε απεργίες διαρκείας και με την αδιαλαξία που έδειξε η κυβέρνηση στον αγώνα των δασκάλων, σηματοδότησε και μια πολιτική η οποία συγκρουόταν ευθέως με τα συνδικάτα αλλά και με κάθε αγωνιζόμενο κομμάτι της κοινωνίας. Επιδίωξη τότε της Νέας Δημοκρατίας ήταν να ξαναχτίσει το τείχος του ατομισμού που έσπασαν οι μεγαλειώδες φοιτητικές κινητοποιήσεις του Μάη και του Ιούνιου. Το κλίμα αναβρασμού συνολικά στην εκπαίδευση όξινε τη συμμετοχή της ΟΛΜΕ και της ΠΟΣΔΕΠ στις απεργιακές κινητοποιήσεις, και να σημειώσω σε αυτό το σημείο ότι η ΚΝΕ έκανε μια στροφή 180 μοιρών και άρχισε να μπαίνει μαζικά. Από εκεί που ήταν απέναντι στο φοιτητικό κίνημα, να μπαίνει με μαζικούς όρους στα αγωνιστικά πλαίσια των συντονιστικών καταλήψεων, συμμετέχοντας δυναμικά σε αυτά. Όλη η εκπαιδευτική κοινότητα, δηλαδή μαθητές, φοιτητές, καθηγητές και δάσκαλοι, αγωνίζονταν για την αναβάθμιση της δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης. Με λίγα λόγια, η κατάσταση αυτές τις βαθμίδες της εκπαίδευσης μπορούσε να περιγραφεί σαν μια μεγάλη αναταραχή και μια υπέροχη κατάσταση. Μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είχε βρει τον καλύτερο σύμμαχό της, που δεν ήταν άλλος από το ΠΑΣΟΚ. Οι πρώτες του ΠΑΣΟΚ για μετάθεση. Μετά από όσο θυμάμαι τη συζήτηση και η οτιολογία της ότι δεν πρέπει να συζητηθεί το άρθρο 16 όσο γίνονται κινητοποιήσεις, φανερώνει και την πολιτική αλλά και τη στρατηγική σύγκληση των δύο αυτών κομμάτων. Έπειτα λοιπόν από τη συνεχή αγώνα όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας ενάντια στην αναθεώρηση του άρθρου 16, φτάνουμε λοιπόν στην πιο συγκλονιστική στιγμή του φοιτητικού κινήματος, στην οποία είχα και την προσωπική τύχη να την ζήσω και εγώ, στην ψήφιση του νόμου πλαισίου στις 8 Μάρτιου 2007. Ήταν η μέρα πανεκπαιδευτικής και πανελλαδικής διαδήλωσης στην Αθήνα, όπου πάνω από 400 καταλήψεις πήραν μέρος στην πιο μεγάλη πορεία της ιστορίας του φοιτητικού κινήματος, η οποία μετρούσε, από όσο θυμάμαι τα νούμερα, γύρω στους 45 με 50.000 διαδηλωτές, όπου περικύκλωσαν και τη Βουλή ως ένδειξη διαμαρτυρίας. Όσο και να προσπαθήσω, δεν θα μπορέσω σε καμία περίπτωση να ξεχάσω τον παλμό, τη μαζικότητα αυτής της πορείας, τα ανατρεπτικά συνθήματα που σημαδεύτηκαν. Όλα αυτά με τη σειρά τους από την απίστευτα μεγάλη καταστολή και άγρια ομή βία που τόσα χρόνια τουλάχιστον δεν θυμάμαι να έχω ξαναζήσει. Επρόκειτο για το πιο μαζικό συλλαλητήριο όλων αυτών των χρόνων. Καταλάβαμε επί της αρχής ποια ήταν η πρόθεση της κυβέρνησης. Να διαλύσει το φοιτητικό κίνημα, να τιμωρήσει όλους αυτούς τους φοιτητές που τόλμησαν να αντιδράσουν και να ξεσκοθούν απέναντι όχι μόνο στο νέο νομοπλαίσιο, προσέξτε, αλλά κυρίως στην επιβολή της γενικότερης ιδεολογικής καθολικής πειθάρχησης που έπρεπε και επέβαλε η νεοφιλελεύθερη πολιτική. Σημειώθηκαν περίπου 61 προσαγωγές και συλλήψεις, μέσα στις οποίες βρισκόταν και ο τότε σύντροφος Λάζαρος Απέκης, που ήταν και πρόεδρος της ΠΟΣΔΕΠ. Στον απόϊχο του κινήματος των καταλήψεων, και ενώ κάποιες κινητοποιήσεις υπήρχαν ακόμα για τη μη εφαρμογή του ψηφισμένου πια νόμου πλαισίου το Μάιο 2007, συλλαμβάνεται και μένει προφυλακιστέως για περίπου 1,5 μήνα, 2, δεν το θυμάμαι καλά, ο δευτεροετής φοιτητής, αν θυμάστε και έχετε διαβάσει, με τα πράσινα σταράκια που λέγαμε τότε.
Η κατηγορία που το αποδόθηκε ήταν ότι συμμετείχε στα επεισόδια στη Θεσσαλονίκη και το χρώμα των παπουτσιών του χρησιμοποιήθηκε ως πιστήριο της ενοχής του. Ο νόμος πλαίσιο πλέον της Γιαννάκου ήταν πλήρως απονομοποιημένος και πρακτικά δεν εφαρμόστηκε ποτέ στα περισσότερα ιδρύματα. Κάποιες από τις διατάξεις όμως εφαρμόστηκαν στους επόμενους νόμους, όπως ο νόμος της Διαμαντοπούλου. Η Γιαννάκου είχε σβήσει από τον πολιτικό χάρτη και με την παρέτησή της να ενισχύει αυτή το σβήσιμο από τον πολιτικό χάρτη και το κίνημα αποτέλεσε την αρχή του τέλους για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Τελειώνοντας, να πω ότι οι μήνες που θα ακολουθήσουν μετά χαρακτηρίζονται από τη συζήτηση που κυριαρχούσε όσον αφορά το ζήτημα της ανασυγκρότησης των συλλόγων και του ενιαίου συντονισμού που καθιστούσε και επίγουσα και αναγκαία τη συζήτηση για την ανασυγκρότηση του ΕΦΕ. Τα πολιτικά κόμματα, να τα αναφέρουμε και αυτά με τη σειρά τους, ήταν αρκετά σαστισμένα από την πρωτόγνωρη κινητοποίηση των φοιτητών, προσπαθώντας να παίξουν καθοριστικό ρόλο για την εκπόνηση της έπειτα πολιτικής τους ατζέντας. Η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ βρίσκονται στο ίδιο κάδρο της απαξίωσης, το ΚΚΕ αδύναμο από τις συχνές μετατοπίσεις του μέσα στο κίνημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως από την πρώτη στιγμή στάθηκε δίπλα στο κίνημα, καθιστώντας τον το μοναδικό κόμμα που υπερασπιζόταν το κίνημα και μέσα στη Βουλή και απ' έξω από την πρώτη στιγμή, αλλά και την υπεράσπιση του όσον αφορά το δημόσιο χαρακτήρα του Πανεπιστημίου. Η γραμμή που είχε τότε το φοιτητικό κίνημα, μετά από όλη αυτή την κατάσταση που περιέγραψα, ήταν ότι πλέον πρέπει να περάσουμε σε μια φάση όπου θα παλέψουμε τον νόμο να καταργηθεί στην πράξη τμηματικά. Τελειώνοντας, το φοιτητικό κίνημα ενάντια στην αναθεώρηση του R16, κατά τη γνώμη μου, θα μείνει χαραγμένο για πάντα στην ιστορία όσον αφορά τη μαζικότητά του, την αποφασιστικότητά του, τον προσανατολισμό του, βιώνοντας την πιο άγρια καταστολή στα χρονικά με στόχο των αντιπάλων να είναι προφανής. Έπρεπε το τρίπτυχο που ανέδειξε το φοιτητικό κίνημα, συνελεύσεις, καταλήψεις, διαδηλώσεις, που εκφράστηκε με τα ανατρεπτικά συνθήματα, την τεράστια αλληλεγγύη των φοιτητών και εργαζομένων, που νιώθαμε τότε μια χαρά ότι αν έχουμε την έφοδο που λέμε στον ουρανό με την περιφρόνηση του κινδύνου, έπρεπε να φυλατωθεί. Αυτό το πράγμα με τη σειρά του γέννησε στα κεφάλια όλων μας και κλείνω με αυτό την ανάγκη που αποτέλεσε και μια ματιά στο μέλλον. Η δύναμη της συλλογικότητας που μπορεί να καταφέρνει και να επιτεύει χρήσιμα αποτελέσματα. Η φράση που αποτέλεσε και την προσωπική μου καθοδήγηση όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και την καθοδήγηση όλων νομίζω των συντρόφων, ήταν εξής: ενότητα στη δράση. Αυτή η φράση δηλαδή που συμπυκνώνει στους κόλπους της ότι το κίνημα δεν φτιάχνεται πάνω στο σύνολο της πολιτικής πλατφόρμας κάποιας οργάνωσης, αλλά πάνω σε συγκεκριμένα επίδικα που επιβάλλει συγκυρία και συσπηρώνουν ευρύτερες δυνάμεις και ένα ένταχτο κόσμο. Έτσι λοιπόν δημιουργήσαμε και τότε την αριστερή ενότητα που αποτελεί ακόμη και τώρα το μεγαλύτερο κομμάτι του παρελθόντος. Ένα τελευταίο περιστατικό που οφείλω να σας καταθέσω είναι ότι τη μέρα ψήφισης του νόμου στις 8 Μάρτη, που όπως είπα και πριν αποτελεί και τον, αν θέλετε, προσωπικό μου καθοδηγητή, πίστευα ότι εκείνη τη μέρα ζήσαμε ένα πρωτοφανή οργασμό δημιουργίας, μια υπέρβαση της αλωτρίωσης που είχαμε συνηθίσει στην καθημερινότητα, αλλά διδαχθήκαμε και το ουσιαστικότερο μάθημα πολιτικής και ηθικής που θα μπορούσε να διδαχθεί μια ολόκληρη γενιά. Κλείνω με αυτό το περιστατικό. Ήταν η στιγμή που φεύγαμε από τη Βουλή και θυμάμαι τον τότε γραμματέα της σπουδάζουσας, ο Γιάννης Ομπάρκας, όπου έρχεται στο blog και μου λέει ότι όλη η νεολαία σας που πρέπει να πάει μπροστά. Δεν κατάλαβα προφανώς το γιατί πρέπει να πάμε τότε μπροστά. Ακολούθησα τον σύντροφό μου και ήταν εκείνη τη στιγμή που εισβάλλουν με πολύ βίαιο τρόπο δύο δημιουργίες των ΜΑΤ από δύο μεριές. Μας πάνε στα δύο και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να εγκλωβιστούμε, σαν τα ποντίκια κυριολεκτικά, μερικοί διαδηλωτές στη γωνία του ATM της Αγροτικής Τράπεζας, κάποια μέτρα κάτω από τη Βουλή. Κόσμος έτρεχε, ήταν διάσπαρτος, ματωμένος στο δρόμο, ένα σκηνικό που προσωπικά δεν το είχα ξαναζήσει ποτέ και ούτε εύχομαι να το ξαναζήσω σε αυτό το βαθμό. Αλλά εκείνη τη στιγμή που σήκωνα, θυμάμαι χαρακτηριστικά, ένα παιδί από το δρόμο που ήταν και ματωμένο, πιαστήκαμε αλυσίδα και ξαφνικά άρχισα να συνειδητοποιώ ότι δίπλα μου άρχισε να συσπυρώνεται κόσμος και να με σηκώνει και εμένα αλυσίδα. Και ταχτήκαμε εκείνη τη στιγμή, δεν γνωριζόμαστε, δεν τους έχω ξαναδεί από τότε, δεν ξέρω καν σε ποια οργάνωση ήταν, αλλά κατάλαβα την ώρα που κοιταχθήκαμε, σηκώσαμε το κεφάλι, προχωρήσαμε μπροστά φωνάζοντας συνθήματα, ότι εκείνη τη στιγμή συνειδητοποίησα ότι πλέον έγινε αριστερός, ρε παιδί μου. Ότι αυτή τη στιγμή από το τόσο ξύλο που έφαγα εκείνη τη μέρα, αλλά έδωσα και αρκετές να τα λέμε και αυτά, μην το ξεχνάμε, κατάλαβα πως η αριστερά πάντοτε, παρότι τις διαφωνίες της, παρότι τις συμφωνίες της, πρέπει να έχει και να διαφυλάσει κατά κόρο εφαρμόμενο ένα πράγμα. Ότι όποιος βρίσκεται δίπλα σου, δεν ξέρεις αν θα σε σώσει. Αυτός που θα σε σώσει θα είναι πάντοτε ο σύντροφος και η συντρόφισσά σου. Από όποιον χώρο και αν προέρχεται από την αριστερά. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το δείγμα, και ψιλοανατριχιάζω τώρα που το λέω, γιατί είναι και λίγο και τα θυμάμαι και όλα αυτά, ότι πρέπει να διαφυλάξουμε ως κόρυφο οφθαλμού τη γενναιοδωρία και την ψυχραιμία, που είναι βασικά συστατικά της αριστεράς
και μας δείχνουν και λίγο το δρόμο, αν θέλετε, για το πώς μπορούμε να χαράσουμε και τη γρήμη μας για το μέλλον. Αυτά και χίλια συγγνώμη αν μακρηγόρησα.